Οκτώβριος 1823. Ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας από την Πίζα στέλνει επιστολή στους Έλληνες επισήμους, ανήσυχος για τον εμφύλιο που επίκειται. Το γένος εις την μικρότητά του, επειδή δεν είναι κατά τη στοιχεία όλων ελεύθερων και ηνωμένων, εφάνη τόσον μέγα και έκαμε τόσα θαύματα με την αντίστασή του εις τα σεφόδους του εχθρού, ώστε πρέπει να το θαυμάζει και η παρούσα γενεά και η μεταγενέστερη. Ό,τι δεν έκαμαν κατά των Τούρκων οι Ρώσοι εις τρεις πολέμους, οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι στην Αίγυπτον, το έκαμαν οι Έλληνες. Το γένος λοιπόν είναι δυνατόν και μπορούσε να κάμει να σέβονται όλη την διοίκησή του, ανέλοιπον εφατρίε, και αν εγνώριζον οι ομογενείς ότι από την ένωσή του και την υποταγή του προς την διοίκηση κρέμαται η σωτηρία της πατρίδος και ενός εκάστου.